Είναι εδώ, βλέπω, άνθρωποι που ήρθαν από τη Ρόδο, από την Κάλυμνο, από τη Ζάκυνθο, από όλο την ελληνική πατρίδα. Είναι όλοι εδώ για να δώσουμε το παρόν μας. Και εδώ η ομιλία θα ξεκινήσει και θα ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Βλέπετε ότι πριν ξεκινήσει η ευλογή το πλήθος και το σύνθημα είναι «Η Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία». Και όλης της Ελλάδος. Μενοπώ ακόμα τον απόϊχο από τη συγκλονιστική, την ειρηνική και δυναμική λαοσύναξη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η Αθήνα δίνει το δικό της παρόν και αποστέλει και αυτή το δικό της μήνυμα. Η Αθήνα, η πόλη του κορυφαίου των Αποστόλων Παύλου, που πριν από 1950 χρόνια, μιλώντας στο βράχο της Ακροπόλεως, μας έδωσε το μήνυμα του αγώνα για την πίστη, σήμερα διατρανώνει με τον πιο επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο την αδιαπραγμάτευτη βούληση του λαού μας να αγωνιστεί για την πίστη του και για την ευσέβειά του. Σήμερα η Αθήνα ξεπέρασε τη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες λαός έχει κατακλείσει όλη σχεδόν την πρωτεύουσα. Είναι εδώ η πλατεία, είναι η Βασιλίση Σοφίας μέχρι το Χίλτον, είναι η Σταδίου μέχρι την Ομόνια, είναι η Πανεπιστημίου μέχρι πιο κάτω από το Πανεπιστήμιο, είναι η Αμαλίας μέχρι τις στήλες του Ολυμπίου Διός, είναι η Φιλελλήνων μέχρι την Αγγλικανική Εκκλησία. Και είμαστε όλοι εδώ, ένας λαός ειρηνικός, μιλίχιος και πράος, αλλά και αποφασισμένος να βροντοφωνάξει προς κάθε κατεύθυνση τη θέλησή του. Αυτή η λαοσύναξη που η ιεραρχία της Εκκλησίας μας απεφάσισε, δεν έχει το προηγούμενό της. Η Εκκλησία, εδώ, αυτή τη στιγμή, κάνει μυσταγωγία, κάνει προσευχή και τίθεται πάλι επικεφαλής του λαού μας στην αγωνιώδη προσπάθειά του να υπερασπιστεί την πνευματική αυτοσυνειδησία του. Η Εκκλησία είναι κατά τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας συνεχώς θάλουσα και ανακαινιζωμένη δια του Αγίου Πνεύματος. Σ' αυτόν εδώ το χώρο κάποτε το 1843 δόθηκε το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της Ελλάδος και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης, διηγείται «Πιάνω και φτιάνω
τη σημαία και γράφω Εθνική Συνέλευση Σύνταγμα. Λέγω εις το όνομα του Θεού και της Βασιλείας Του σηκώνεται η σημαία της πατρίδος. Όμως και από το πλήθος μας συνεπέρνει. Σας ρωτώ, έχει αυτή η παλαϊκή κοσμοσυρωή καμία σχέση με τις πολιτικές συγκεντρώσεις? Ήλθε κανένας από σας κρύβοντας μέσα του μίσος για τον αντίπαλό του? Όλοι θαύμασαν στη Θεσσαλονίκη το ήθος σας, τη γλυκύτητά σας, την ομορφιά σας. Και εδώ στην Αθήνα το ίδιο συμβαίνει. Δεν ήλθατε παρακινούμενοι μόνο από το πείρωμα της καρδιάς σας? Δεν ανήκετε εσείς σε όλα τα κόμματα? Δεν αφήσατε στο σπίτι σας τις κομματικές σας διαφορές και διαφωνίες? Δεν είμαστε εδώ τώρα ενωμένοι όλοι εν Χριστώ? Η Εκκλησία ανοίγει την αγκαλιά της και κρύβει μέσα στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους. Πού βλέπουν λοιπόν ομοιότητες αυτής της επιβλητικής λαοσύναξης με τις πολιτικές συγκεντρώσεις? Θεοπροστάτευτε λαέ, μη νιώθεις προδομένος στα ιερά σου πιστεύματα. Η ιεραρχία της Εκκλησίας είναι όλοι εδώ ενωμένοι κάτω από τη σημαία του Σταυρού. Μην κάμπτετε το αγωνιστικό και χριστιανικό φρόνημά σας που σκορπίζει το δέος σε εκείνους που τον αγνόησαν και απεφάσισαν ενάντια στη θέλησή του. Κάθε μέρα το ποτάμι μεγαλώνει, καθώς χιλιάδες, εκατομμύρια ριάκια το εμπλουτίζουν. Είναι οι χριστιανοί αυτού του τόπου που τώρα αποδεικνύουν ότι μπορούν, όταν το απαιτήσει η περίσταση, να διεκδικούν με ένθερο ζήλο το δικαίωμα στην ιδιοπροσωπεία τους. Δεν αποδέχεται η Εκκλησία μας το πολιτισμικό μέρος της παγκοσμιοποίησης που αποβλέπει στην ομογενοποίηση των λαών, στην ισοπαίδωση των παραδόσεων, στην εκπόρθηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, ώστε να επικρατήσει ένα και μοναδικό μοντέλο ζωής με ανθρώπους κλωνοποιημένους και απαρνητές της ιστορίας τους. Όποιος νομίζει ότι γίνεται Ευρωπαίος μέσα από την ομοιομορφία και από την ισοπαίδωση, πρέπει να γνωρίζει ότι είναι καταδικασμένος να είναι Ευρωπαίος δεύτερης κατηγορίας, φτωχός συγγενής της Ευρώπης και κακέκτυπο σύγχρονου Ευρωπαίου πολίτη. Γιατί οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν έχουν το σύμπλεγμα της κατωτερότητος